την κόλαση αυτή τη νύχτα, το μαγαζί και η πίστα. Απόψε κι εγώ με φωτιά τα χείλη σου που δεν πορταίνω. Πιες για χατήρι μου απ' το ποτήρι μου το κολλασμένο. Χόρεψε μάτια μου τα αστέρια σίτα μου καλή να στρώσω. Και στακτικά ναι με μ' αυτό το σώμα σου που καίει τόσο. Φέρτε λουλούδια, φέρτε ουίσκι, φέρτε σπίρτα. Να γίνει κόλαση αυτή τη νύχτα, το μαγαζί και η πίστα. Φέρτε λουλούδια, φέρτε ουίσκι, φέρτε σπίρτα. Να γίνει κόλαση αυτή τη νύχτα, το μαγαζί και η πίστα. Απόψε κι εγώ με φωτιά τα χείλη σου που δεν κορδένω. Πιες για χατήρι μου απ' το ποτήρι μου το κολλασμένο. Χόρεψε μάτια μου τα αστέρια ζήτα μου καλή να στρώσω. Και στακτικά με απ' το τόσο μα σου που καίει τόσο. Φέρτε λουλούδια, φέρτε ουίσκι, φέρτε σπίρτα. Να γίνει κόλαση αυτή τη νύχτα, το μαγαζί και η πίστα. Φέρτε λουλούδια, φέρτε ουίσκι, φέρτε σπίρτα. Να γίνει κόλαση αυτή τη νύχτα, το μαγαζί και η πίστα. Καλώ σα βρήκαμε. Μα τι τραγούδι είναι αυτό, ρε Σιλτέρη. Είναι από άλλε εποχέ αυτό εμπνευσμένο, να ξέρει. Από άλλε εποχέ έχει έρθει. Έλα, Λευτέρη μου, μα ήρθε από μακριά από το Ισραήλ να σε περιποιηθούμε. Καλωσορίσατε, παιδιά, στην παρέα μα. Ήταν μεγάλη μα χαρά και μεγάλη μα προσδοκία εδώ και πολύ καιρό. Να καταφέρουμε να σας έχουμε και τους δύο μαζί, δύο αδέρφια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο μουσικό Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι Μιχάλη και Λευτέρη. Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μιχάλης Δελής. Μια ιστορία ξέρω. Και άλλη μια ιστορία από εκεί. Τα έχω αναγνωρίσει όλα, τα έχω μάθει και πλέον. Και Λευτέρης, ο οποίος σαρώνει τα πάντα στο Ισραήλ πλέον και μας λείπει πάρα πολύ. Λευτέρη. Πες μας, πώς όντως, είναι, όντως. Και εμένα μου λείπει το Ηράκλειο, η Κρήτη, αλλά δεν γυρνάς όμως. Δεν γυρνάω, ναι. Δεν γυρνάω. Εντάξει. Προς το παρόν, έτσι, ποτέ δεν ξέρουμε. Αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής. Εντάξει, τώρα πήρε και την κλίκα ο Μιχάλης προσφάτως, ήρθε με τη σύζυγό του κάτω στο Ισραήλ. Μιχάλη, πώς ήταν τα πράγματα? Πολύ όμορφα. Λευτέρη, μας αγαπάμε πολύ εκεί. Τους Έλληνες, τη μουσική. Ναι, τους Έλληνες. Μπαίνεις μέσα στα μαγαζιά, όλο ελληνικές σημαίες. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση. Ναι, παραπέμπει αλλού. Ναι, παραπέμπει αλλού. Δηλαδή μου το λέγανε ότι θα πας κάτω και θα τόση αγάπη που θα σου δώσουν θα πάθεις πλάκα. Και
Είναι τρομακτικό. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Φοβερό. Μιχάλη, διασκεδάζουν οι Ισραηλοί το ίδιο με εμάς τους Έλληνες που είμαστε του κεφιού, πολύ, του γλεντιού, του τραγουδιού. Πιο πολύ από εμάς. Εμείς είμαστε. Μας πέρασαν. Ξέρεις τι, βλέπεις τον ηλικιωμένο και την ηλικιωμένη και πίνουν και διασκεδάζουν. Δηλαδή, μόνο τη μάνα μου έχω δει έτσι. Είναι 80 χρονών. Άντε, αλήθεια. Ναι, η μάνα μου χορεύει με τη μία. Βγαίνει, είναι μικρασιάτης, ας πούμε, μπαμ, βγαίνει να χορέψει. Αυτό το πράγμα βλέπεις εκεί. Γυναίκα. Μικρή, μεγάλη να χορεύουν όλοι. Να διασκεδάζουν. Να, ένα στοιχείο που Λευτέρη, μας και εμάς. Ναι, εσύ πώς το ζεις όλο αυτό, γιατί εντάξει, εμείς ξέρουμε το Λευτέρη του Ντελή, τη δυναμική του εδώ, στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειο, στο Ισραήλ, είσαι σημαία. Εγώ βλέπω το τι ανεβάζεις και το τι γίνεται από κάτω στα τραπέζια, κόσμος. Όντως, ναι, δηλαδή και εγώ όταν είχα πρωτοπάει... Πώς το ζεις όλο αυτό. Είχα πάθει ένα σοκ μεγάλο, όπως και ο Μιχάλης τώρα πρόσφατα που ήρθε, μαζί με τη Στέλλα. Το έχω πλέον συνηθίσει και μου κακοφαίνεται, ας πούμε, όταν έχω ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της βραδιάς, και τους βλέπω λίγο να είναι... να κάθονται, ξέρεις, κοινοτάρ, και δεν τους βλέπω να συμμετέχουν. Πάω και τους λέω, γιατί έχω μάθει και ορισμένα εβραϊκά. Μου πεις, μετά από 6 χρόνια δεν μιλάς τη γλώσσα. Δεν είναι και συνονοούμε. Μπράβο. Και το καινούριο τραγούδι εξαιρετικό, το ακούσαμε πρώτο προηγουμένως, έχει κάνει θράψη, το παρουσιάσαμε και στην εκπομπή μας πριν από λίγους μήνες. Λέτε, το χορεύαμε από το πρωί μέχρι και την ώρα που φύγαμε το απόγευμα και είχαμε ξεσηκώσει και όλο τον κόσμο. Στο Ισραήλ γίνεται χαμός με το τραγούδι. Αναζητήστε το, παιδιά, αναζητήστε το στο YouTube. Ή άμα είσαι και λίγο έτσι στεναχωρημένος μια μέρα, ξυπνήσεις με τις κακές σου, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνει και αυτό. Άμα τα ακούς τώρα, είναι δυνατό να μην ανετρανίσεις. Το τραγούδι πιστεύω ότι το έγραψε ο συνθέτης, ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Εξαιρετικός. Είχε στο μυαλό του ότι ο Λευτέρης ζει εκεί, ξέρει καλά στο Ισραήλ τι θέλουν και έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε μια έκπληξη στα παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη έκπληξη. Έτοιμη είναι η έκπληξη. Μας δόθηκε πάσα λοιπόν. Και λες και το ξέραμε. Είναι κοντά μας ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο γνωστός συνθέτης. Κοντά μας, κοντά μας εδώ. Κοντά μας τηλεφωνικά. Γιατί τηλεφωνικά είναι λίγο δύσκολο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα από Αθήνα. Γεια σας από Κρήτη, εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Θα θέλαμε να είστε κι εσείς εδώ βέβαια, αλλά να, δεν πειράζει. Να, η τεχνολογία βοηθάει καμιά φορά. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί στην παρέα, στο στούντιο. Λευτέρης Ντελής, Μιχάλης Ντελής, δύο λόγια, δεν ξέρω, και για τη συνεργασία σας την πρόσφατη, η οποία έχει σπάσει τα ταμεία. Λοιπόν, καλά εδώ, Μιχάλη, δεν το ξέρω πολύ, από μακριά το ξέρω, κάναμε μια διασκευή πέρσι, με την πόρτα ανοιχτή. Ο Λευτέρης όμως με έχει επισκεφτεί σπίτι, μου μίλησε, με εξήγησε τι ακριβώς θέλει, πώς θέλει να γίνει όλο το πράγμα, ότι δουλεύει στο Ισραήλ και... Και κάψα και δούλεψα κάτι το οποίο μου είπε. Μου είπε, θέλω ένα χορευτικό τραγούδι, ένα λαϊκό τραγούδι, να μπορώ να ξεσηκώσω όλους εκεί στο Ισραήλ. Του λέω, οκ, ας το πάνω μου. Και κάψα, δούλεψα, βρήκαμε το τραγούδι και όντως αυτό που το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε ήταν κάτι το οποίο λειτουργήσε και αρέσει πάρα πολύ εκεί στο Ισραήλ. Ήξερε και ποια πόρτα χτυπούσε, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μαγικό πολλές φορές να δίνετε κάποια στοιχεία εσείς, η μουσική, οι τραγουδιστές και μπορεί να συνθέτεις να τα συντάξει όλα αυτά και να δώσει αυτό ακριβώς που είχατε στο μυαλό σας. Βέβαια, παρένθεση. Καλησπέρα, Κυριάκο μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει μεγάλη ιστορία και καριέρα βέβαια, στο Ισραήλ. Έχει μεγάλη μας τιμή που είναι σήμερα. Μεγάλες συνεργασίες με ευραίους τραγουδιστές, top τραγουδιστές, έτσι. Όχι μικρά ονόματα. Και... Όπως και εδώ. Ναι, όπως και εδώ, ακριβώς, όπως και εδώ. Και απλά του είπα τι ήθελα και ήταν σαν να διάβασε το μυαλό μου, τη σκέψη μου, το θέλω μου. Κύριε Παπαδόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα έχει και συνέχεια αυτή η συνεργασία με τον Λευτέρη. Αυτό εξαρτάται από το Λευτέρη. Από το Λευτέρη. Εννοείται. Εννοείται, μάεστρο, εννοείται. Για να χτιστεί κάτι θέλει δουλειά. Εντάξει, δεν γίνεται μέσα από ένα τραγούδι. Γιατί, ωραία, βγάλαμε το χορευτικό τώρα, το τσιτετέλι, μετά μπορεί να θέλει ένα ζητέκο ή μπορεί να θέλει μια μπαλάτα. Μια μπαλάτα, για να... Πάντως, συνταγή που βγαίνει δεν αλλάζει, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Συνεχώς έχουν μπει τα θεμέλια για κάτι πολύ δυνατό. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και με υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Πριν πάμε να ακούσουμε οτιδήποτε. Ναι, για πες.
Ο Μιχάλης Λευτέρης αγαπάει πάρα πάρα πολύ και το έχει δείξει από μικρό παιδί. Όντως. Και θέλω να μου μιλήσει λίγο για τη σχέση σας, την επαφή σας και τη συνεργασία σας στη μουσική. Γιατί αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση το τραγούδι. Ναι. Έχετε το μικρασιάτικο μέσα σας που σας βγήκε στην πορεία. Ε. Ναι, ναι. Από τη μαμά πήραμε. Η μαμά τραγουδούσε πολύ καλά. Η μαμά. Ναι. Βασιλεία. Και ο πατέρας της μάνας μου. Παππούς μας. Ο παππούς μας ήταν ψάλτης, σαμανέδες, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ο Λευτέρης έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Εντάξει, του βάλε και λάδι ο μεγάλος Μενιγιάννης. Ναι, ο Μενιγιάννης. Και ο μικρός. Και ο μικρός ήταν μαζί στην βάφτιση. Και δύο, ναι. Και δύο είναι νονί του. Άντε. Ναι, ναι, και δύο. Γιατί ο μεγάλος ο Μενιγιάννης είχε πει του πατέρα μου, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ποτέ δεν ξέρεις. Να έχει μια συνέχεια. Να έχουν μια συνέχεια οι οικογένειές μας. Τι έξυπνη κίνηση αυτή, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά να συμβαίνει. Το 81 αυτό έτσι. Φοβερός άνθρωπος. Φοβερός ο κύριος Μιχάλης ήταν φοβερός. Και ο Χρήστος φυσικά είναι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, μη λέμε πολλά. Ναι. Ελάτε να σας ακούσουμε. Ωραία, η σκηνή σας ανήκει. Ήρθε η ώρα. Ανυπομονώ να ακούσω τα δύο αδέρφια μαζί. Θα πούμε τραγούδια δικά μας. Να πείτε, εννοείται. Και όχι μόνο. Για τα παιδιά εδώ δεν είπαμε τίποτα. Για να μας συζητήσετε τα παιδιά, βεβαίως. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Φούσκας. Στο μπουζούκι. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, ο Λουκάς ο Ντελής, ανιψιός. Ντελής. Γεια σου, Λουκά. Α, της οικογένειας. Και ο Γιάννης ο Ταμπακάκης. Γιάννης Ταμπακάκης, πολλές φορές εδώ. Μαζί μουσικά έχουμε βγάλει όμορφες στιγμές. Λοιπόν, πάμε. Βρήκα δροσιά στην οασή σου, παράδεισο στα ξανθά σου μαλλιά. Πάντα να βλέπω θέλω τη μορφή σου και να μου δίνεις αμέτρητα φιλιά. Άσπρο μετάξι σου βράσινο καλή, σαν ηλιακτίδα είσαι άγγελέ που κάθε μέρα λάμπει πιο πολύ, που κάθε μέρα λάμπει πιο πολύ. Άσπρο μεταξύ το κορμί σου θέλω και η ματιά σου βράσινο καλή, σαν ηλιακτίδα είσαι άγγελέ που κάθε μέρα λάμπει πιο πολύ, που κάθε μέρα λάμπει πιο πολύ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως να φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη κάτι αναπιαφθεί. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ να μη τελειώσει, λαϊ μου μείνε να σ' αγαπώ. Τι σου έφτεξα και με έκανε σκόνη, δώσε μου ζωή για λίγο ακόμη. Πες πως μ' αγαπάς, πως είμαστε ένα κι ας είναι ψέμα. Μη σε παρακαλώ, μη με διώχνεις μακριά σου, άσε με να ζω στο μυαλό και στην καρδιά σου. Μη σε παρακαλώ, στο σκοτάδι μη μ' αφήνεις, κράτα με σφιχτά. Πριν το τέλος μου να γίνεις. Για πάμε. Άδειες στιγμές η ψυχή μας γεννεί, τα
λόγια υπάρχουν κι αν υπήρχαν. Κλείω τα μάτια, τα μαλλιά σου φανή. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ, γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ γιατί. Κι εσύ με σπρώχνεις στο κρεμό, δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ γιατί. Γιατί. Έλα πάμε. Άιντε. Κουράστηκα και θέλω να τελειώνει αυτό το βάσανο, αυτή η φυλακή. Θα σβήσω σαν χελιγόνι και θα πετάω ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Μόνος θα ζήσω μόνος σ' αυτό το κόσμο σαν το βοριά. Θα ζήσω μόνος και θα πετάω σαν τα πουλιά. Να μου λένε πως είμαι πάντα το καλύτερο παιδί. Και όταν μένω μόνος μου αναρωτιέμαι αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Δεν θέλω τίποτα να αλλάξω, δεν θέλω κάτι να σκεφτώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω και τους τα λίγια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω και τους τα λίγια τρελαθώ. Κρατάνε λίγο δυστυχώς. Δεν αλλά... ήμουν προετοιμασμένη εγώ για να τελειώσω. Εγώ λες είχα κι άλλο κέφι. Θα το κανονίσουμε, παιδιά. Εντάξει, θα πάμε σε break. Εντάξει, ευχαριστώ. Εμείς θα μας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Και εσένα, Μιχάλη, και εσένα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόσκληση. Έναν προσωπικά. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι βλέπουμε δύο αδέρφια επί σκηνής. Και μάλιστα ο μεγαλύτερος, επειδή το γνωρίζω, τυχαίνει να το γνωρίζει περισσότερο, να δίνει χρόνο στο μικρότερο. Και χώρο στο μικρότερο. Αυτό μπράβο. Δείχνει μεγάλη πάντα, αγάπη. Πάντα γινόταν αυτό. Αδερφική δηλαδή, αγάπη, πολλά όταν, πολλά μπράβο σε αυτό. Όταν ξεκίνησα με το που έλεγα το επώνυμό μου, του Μιχάλη αδερφός, ναι, οι πόρτες ήταν διάπλωτες. Έχει γράψει και ιστορία. Και πώς να μην είναι. Αλήθεια, και το ξέρει και... Το αξίζει ο Λευτέρης. Ναι, κοίταξε εδώ τώρα. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ τι μας κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιστροφή. Παιδιά, όλους τους μουσικούς, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σύντομα. Θεού θέλοντας. Έτσι, τρία λεπτά. Τα πάμε αυτά, ε. Τρία. Τρία. Τρία λεπτά. Ένα τραγούδι, δεν προλαβαίνουμε. Τρία λεπτά. Ναι. Και πάμε σε break. Τα έχουμε αυτά. Ναι. Πάμε, ναι. Πάμε. Θα το δούμε. Πήρα τα μάτια του ουρανού και μια πηξίδα γυρισμού για να σε βρω. Πήρα αστέρια ένα σωρό,
Θα φτιάξα δρόμο φωτεινό να μην καθώ. Ξανά 30 φύλλα τα χέρια μου κρατούν, δάκρυα χαρά στα μάτια μου για σένα ρε δοκινού. Έρχομαι ξανά 30 φύλλα τα χέρια μου κρατούν, δάκρυα χαρά στα μάτια μου για σένα ρε δοκιμού. Πήρα κοχύλι του γιαλού, το έκανα σάλπι για μακούς που σου μιλώ. Άλλο μακριά σου δεν μπορώ, το βλέπω μόνο στα καθώ, θέλω να'ρθώ. Έρχομαι ξανά 30 φύλλα τα χέρια μου κρατούν, δάκρυα χαρά στα μάτια μου για σένα ρε δοκιμού. Έρχομαι ξανά 30 φύλλα τα χέρια μου κρατούν, δάκρυα χαρά στα μάτια μου για σένα.